Δεν τις φανταζόμαστε. Υπάρχει ένα ανέκδοτο ότι ο Κεκουλέ, αυτός που ανακάλυψε το δακτύλιο του Βενζολίου, το ονειρεύτηκε στον ήλιο. Ονειρεύτηκε ένα φίδι που έτρωγε την ουρά του. Σηκώθηκε πάνω, είπε 6 άτομα. Άνθρακα, αυτό ήσαν. Και έφτιαξε την οργανική χημεία. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το πώς λειτουργεί ο ύπνος είναι πολύ σημαντικό, αλλά άμα το συνδυάσει κανένας με ένα σωστό διάβασμα, όχι απέραντο διάβασμα, τα αποτελέσματα είναι πράγματι πολύ καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από τον ύπνο, βοηθούν και τα πολύ μικρά διαλύματα, όπως είπαμε. Μα είπε, το έθεσε ο συνομιλητής. Θα το θέσω και εγώ τώρα, γιατί πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. 490, λέω. Σε πολύ μικρό και συνεχίζουμε. Αυτή την εικόνα πρέπει να την αλλάξουμε εμείς. Τα παιδιά που είναι ορφανά και αβοήθητα πρέπει να τα βοηθήσουμε εμείς. Αυτά τα παιδιά χρειάζονται αγάπη και φροντίδα. Στο ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίληρο βρίσκουν σπίτι και οικογένεια. Παιδιά μόνα, παιδιά ορφανά. Βοηθήστε την ελπίδα και το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Ελληνικό παιδικό χωριό. Κάποιο παιδί ελπίζει σε εσάς. Επιλογές και σπίτι, τεύχος Δεκεμβρίου. Χριστουγεννιάτικο, γιορτινό, γεμάτο δώρα και στολίδια. Deco. Διακοσμήστε το σπίτι σας με τα ωραιότερα χριστουγεννιάτικα αντικείμενα. Art de la table. Στρώστε το γιορτινό σας τραπέζι όπως εμείς σας προτείνουμε. Ανανεώστε την τραπεζαρία σας μέσα από το μεγάλο μας αφιέρωμα. Επιλογές και σπίτι. Απολαύστε τα ωραιότερα σπίτια στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη που σε αυτό το τεύχος φόρεσαν τα γιορτινά τους. Επιλογές και σπίτι. Μπείτε στην κλήρωση για ένα δωρεάν τριήμερο στο Καϊμακτσαλάν σε έναν υπέροχο παραδοσιακό ξενώνα. Επιλογές και σπίτι. Αυτό το μήνα, σούπερ προσφορά για τους αναγνώστες μας. Ένας μοναδικός οδηγός αρχοντικών και ξενώνων, μόνο με 5 ευρώ. Το νέο μοντέρνο ταπέτο, σε νέο χώρο. Καιρός να ανανεώσετε και το δικό σας. Τώρα τα γνωστά χειροποίητα χαλιά του νέου μοντέρνο ταπέτο, έτοιμα και επί παραγγελία, σας περιμένουν Βασιλίσσης Όλγας 77 σε απίστευτες τιμές εκπτώσεων απέναντι από τη Γερμανική Σχολή. Νέος χώρος για το νέο μοντέρνο ταπέτο. Νέα εποχή στη διακόσμηση. Δήμος Θεσσαλονίκης. Τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2006. Τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα, συνεργεία, περίπτερα, μικροπολιτές κτλ. Πρέπει να καταβληθούν έως τις 31 Δεκάτου του 2005. Προς αποφυγή συνωστισμού κατά τις τελευταίες ημέρες και την επιβολή τυχόν προσαυξήσεων για όσους προσέλθουν εκπρόθεσμα, παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους δημότες να προσέρχονται έγκαιρα στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου. Βενιζέλου 45, γραφείο 219, δεύτερος όροφος, για την καταβολή των τελών και την έκδοση των αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων. Για περισσότερες πληροφορίες, στα τηλέφωνα 2310 37 52 78 και 2310 37 53 59. Δήμος Θεσσαλονίκης. Οι γιορτές των Χριστουγέννων έρχονται. Ας στολίσουμε τις βιτρίνες των καταστημάτων μας και τα μπαλκόνια των σπιτιών μας. Ενισχύουμε την αγορά. Ομορφαίνουμε την πόλη μας. Συμμετέχουμε όλοι. Και αυτά τα Χριστούγεννα, η καρδιά της Μακεδονίας χτυπά στη Θεσσαλονίκη. Δήμος Θεσσαλονίκης. Χορηγός επικοινωνίας FM 100. Επειδή όλοι αγαπάμε αυτή την πόλη, στηρίζουμε με όλη μας την καρδιά τις προσπάθειες των ανθρώπων που διαχειρίζονται με απόλυτη διαφάνεια τις υποθέσεις του Δήμου. Είμαστε θετικοί στις οικονομικές μας υποχρεώσεις προς το Δήμο, γιατί αυτό σημαίνει καλύτερη ζωή για όλους μας και πιο ισχυρή Θεσσαλονίκη. Δήμος Θεσσαλονίκης. Αντιδημαρχία Οικονομικών. Θετικοί πολίτες. Ισχυρή πόλη. Thank you.
Ο χρόνος μας και η διαχείριση είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής. Πάμε σε ζητήματα τηλεθεατών. Η κυρία Ιγνατιάτου θέτει πολιτικά το ζήτημα, γιατί και η διαχείριση του χρόνου έχει την πολιτική της διάσταση. Λέει λοιπόν ότι ο εργαζόμενος άνδρας ή γυναίκα χρειάζεται μία ώρα για να μεταφερθεί στο χώρο εργασίας, μία ώρα για να επιστρέψει. Εργασία 8 ώρες, μερικές φορές υποχρεώνεται σε οκτάρο. Άρα για ποιο χρόνο μιλάμε, μας λέει, στο σύγχρονο καπιταλιστικό σύστημα, κύριε Ζουρνά. Είπα ότι αυτός είναι ο χρόνος εργασίας, μέσα στον οποίο περιλαμβάνεται και η διακίνηση. Από εκεί και πέρα είναι ο χρόνος ανάπαυσης, κάποιες ώρες, όπως είπαμε πολλές φορές για τον ύπνο, για το φαγητό, αλλά πάντοτε θα υπάρχει και ένας ελεύθερος χρόνος. Αν μάλιστα το πάμε ετήσια, που είναι το 24 επί 365 που επιμένω εγώ, τότε εκεί μέσα θα βρούμε πολλές αργίες, θα βρούμε πολλές άδειες. Οπότε εκεί μπορεί κανείς να έχει πολύ περισσότερο ελεύθερο χρόνο και με την οικογένειά του να ασχοληθεί περισσότερο και με κάποια χόμπι να ασχοληθεί περισσότερο και με την ψυχαγωγία του. Είναι δηλαδή πολύ σημαντικό να το πάμε σε ετήσια βάση και όχι σε 24 ώρες. Εγώ αυτό επιμένω. Mm-hmm. Αν το πάμε βέβαια σε καθημερινή, και είναι ένα θέμα που η κυρία Ιγνατιάδου δεν το έχει θέσει, το θέτω εγώ όμως, γιατί είναι ζήτημα που συζητιέται σε εργατικές οργανώσεις. Είναι το θέμα ουσιαστικά ενός διευθυντικού δικαιώματος που δίνεται τον τελευταίο καιρό σε εργοδοτικές οργανώσεις ώστε να διαχειρίζουν τον χρόνο των εργαζομένων. Εδώ πάμε λοιπόν όχι σε διαχείριση 8 ώρων, αλλά χρόνο που συνολικά στην εβδομάδα θα είναι το σύνολο των 8 ώρων, αλλά μπορεί να είναι 4 ώρα, 10 ώρα κλπ. Κατά το δοκούν βέβαια του εργοδότη και μιας επιτροπής. Είναι το ίδιο πράγμα. Θα ρωτήσω τον Λεωνίδα. Το να εργάζεται κανείς 8 ώρες και να εργάζεται τη μία μέρα 12 ώρες και την άλλη μέρα 4 και την άλλη 6. Όχι, σίγουρα δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί δεν έχει δομημένο τρόπο ζωής και είναι πολύ σημαντικό για κάποιον. Και το Σαββατοκύριακο πια δεν είναι το ίδιο. Έχει σταθερότητα και συμφωνώ με την κυρία ότι σαφώς η έννοια του χρόνου έχει πολιτική διάσταση, γιατί όσο λιγοστεύει ο ελεύθερος χρόνος, τόσο μειώνονται και οι δυνατότητες αντίστασης απέναντι σε καταστάσεις που δεν μας αρέσουν. Σε συλλογικό επίπεδο, και σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Συμφωνούμε πάντως ότι το πιο πολύτιμο αγαθό που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος είναι ο χρόνος του. Και μάλιστα θέλω να πω κάτι. Εμείς εδώ πέρα όλοι έχουμε την πολυτέλεια να ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία μας γεμίζουν και τα αγαπάμε. Πολλοί από τους τηλεθεατές μας. Εννοείς σαν την κύρια απασχόλησή μας. Ναι, σαν την κύρια απασχόλησή μας. Πολλοί από τους τηλεθεατές μας στο 8ωρο τους δεν περνάνε καλά. Κάνουν δουλειές που δεν τους αρέσουν. Και εκεί πια είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Πιστεύω ότι υπάρχουν λίγοι εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται ένα ολόκληρο παραγωγικό 8ωρο. Συνήθως υπάρχουν δουλειές οι οποίες χρειάζεται να δουλέψει παραγωγικά μόνο ένα 4ωρο ή μόνο ένα 2ωρο. Και το 8ωρο είναι επειδή πρέπει να πάει κάποιος δουλειά του 8 ώρες. Χριστίνα, η τηλεθεάτριά μας, η κυρία Δρεστιλιάρη, δίνει έτσι μια λογοτεχνική διάσταση σε αυτά που συζητάμε. Και απευθύνομαι σε σένα, γιατί ίσως σου δώσει αφορμή να γράψεις κάτι σε σχέση με τη σημερινή εκπομπή. Λέει ότι στη διαχείριση του χρόνου εγκλωβιζόμαστε στον προγραμματισμό του χρόνου, χάνουμε συναίσθημα στη ζωή, γιατί ζούμε στο σιδερένιο παλτό της λογικής. Και επαναλαμβάνει, ο χρόνος για μένα είναι το σιδερένιο παλτό το οποίο μας κλείνει. Τόσο εγκλωβισμένη αισθάνεται η ίδια στις προθεσμίες και στο χρόνο της. Ο Δημήτρης Παλαισίων, δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο εποχές. Η εποχή πριν 50 χρόνια που η ζωή κυλούσε πιο ήρεμα, δεν υπήρχαν οι παροχές που υπάρχουν σήμερα. Δεν υπήρχε άγχος, φόβος, απεσιοδοξία. Σήμερα για να αποκτήσεις βασικά πράγματα χρειάζεται ιδιαίτερος κόπος και χρόνος, λέει, για να καλυφθούν βασικές ανάγκες. Και ο μόνος τρόπος είναι η λογική που θα πρέπει να την υπεστρατεύσουμε, να ιεραρχήσουμε καταστάσεις και να αποφύγουμε όλα τα άσχημα που προανέφερε. Η λογική ιεράρχηση δηλαδή των προτεραιοτήτων σε μια κοινωνία η οποία μας παρέχει πολλά και ζητά πολλά από μας, είναι κατά τον τηλεθεατή μας η εκδοχή του να ζήσουμε καλύτερα μέσα από μια σωστή διαχείριση χρόνου. Δεν έχω καταλάβει, λέει η κυρία Κυρμανίδη, εφόσον όλοι γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε σε μια σύγχρονη πόλη, πιέζουμε ο ένας τον άλλο για πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα τη συσσόρευση άγχους και στρες. Είναι αλήθεια ότι στην ερώτηση πότε θέλεις να το έχω αυτό έτοιμο, λέει ο Μαραγκός, ας πούμε, λέμε χθες. Είναι η πιο σίγουρη απάντηση. Και λέει η κυρία, αφού όλοι γνωρίζουμε ότι πιεζόμαστε, γιατί ο ένας από τον άλλον λειτουργούμε με τον ίδιο τρόπο. Λεωνίδα. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο το θίξαμε προηγουμένως. Είναι ακριβώς
ότι αντιμετωπίζουμε την έννοια του χρόνου με εμπορευματικό, με ανταλλακτικό τρόπο. Και αυτό είναι άλλωστε και ο λόγος που βιώνουμε όλοι το αίσθημα του ανικανοποίητου. Γι' αυτό θα γυρίσω λίγο σε αυτό που είπε ο κύριος Ζουρνάς. Η βασική διαφορά σήμερα σε σχέση με πριν από μερικά χρόνια, με ψυχολογικούς όρους, είναι αυτή. Ότι από τη στιγμή που αντιληφθείς το χρόνο με τέτοιους όρους, ο χρόνος δεν είναι ποτέ αρκετός, γιατί πάντα υπάρχει και λίγο ακόμη που μπορείς να παράγεις και λίγο ακόμη. Αυτή είναι η σημαντική διαφορά με ψυχολογικούς όρους. Ότι βιώνουμε αυτό το αίσθημα του ανικανοποίητου σήμερα. Να πω κάτι. Εγώ όμως έχω μία ένσταση σε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ο Μαραγκός, ο οποίος ρωτάει πότε το θέλεις, ανοίγει μόνο στο τον ασκό του αιώλου και εμείς, όχι μην γελάμε, και εμείς βιαζόμαστε να πούμε χθες, για τον απλό λόγο ότι είμαστε σε μια κοινωνία, ειδικά στην Ελλάδα, όπου ξέρουμε ότι αν δεν επιμένουμε δεν θα γίνει τίποτε. Δηλαδή αυτό είναι θέμα, ξεπερνάει το θέμα της διαχείρισης του χρόνου, είναι θέμα γενικότερης νοοτροπίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές χώρες όπου θα ρωτήσει πότε το θέλεις, θα σου πει μπορώ να στο κάνω τότε. Και αν αυτός αναλάβει την ευθύνη και το βγάλει στο τότε, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και σιγά σιγά η κοινωνία μπαίνει σε ένα άλλο ρυθμό. Και βέβαια από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχει το πρόβλημα του χρόνου αυτό καθεαυτό. Αλλά εδώ είναι οξυμένο στην Ελλάδα. Και είναι οξυμένο, δεν βιαζόμαστε. Μόνοι μας τραβάμε τον εαυτό μας. Πασχάλη, είναι έτσι. Πιστεύω που είναι έτσι. Εμείς τον δημιουργούμε το ζήτημα, εμείς τον δημιουργούμε το στρες και εμείς δημιουργούμε την ταχύτητα. Όπως είπε ο κύριος καθηγητής, μιλούσαμε πριν για την διαχείριση του χρόνου για μια ανάγκη των άνθρωπων, που είναι ο ύπνος. Έχουμε μια άλλη ανάγκη, που είναι η διατροφή. Το οποίο από τον ύπνο δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα. Αλλά σήμερα για την διατροφή ξέρουμε πολλά. Αλλά όλοι προχωράμε και προσπαθούμε να φάμε γιατί πεινάμε. Τιμόμαστε να φάμε γιατί πεινάμε. Αυτό ίσως για την διατροφή δεν είναι το σωστό. Εκτός από την διατροφή είναι και ψυχολογικό, γιατί δεν δημιουργεί, δεν χαλαρώνει, δημιουργεί άλλο στρες. Να πάρουμε ένα σάντουιτς στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας για να πάμε στο άλλο ρεντεβού, να προλαβαίνουμε ή να προλαβαίνω να πάρω ένα σάντουιτς για να πάω στο γυμναστήριο. Δεν έχει νόημα. Και να αφιερώσω το μεγαλύτερο χρόνο. Και πολλές φορές παραβιάζουμε και αυτά τα ένστικτά μας. Δηλαδή, δεν κοιμόμαστε όταν νιστάζουμε, δεν τρώμε όταν πεινάμε, δεν κάνουμε πράγματα τα οποία μας προκαλεί ο οργανισμός μας να κάνουμε. Mm-hmm. Να βρεθεί ένα χρόνο, ένα ελεύθερο χρόνο, με την έννοια που το φαγητό δεν είναι μια ανάγκη. Πάμε για φαγητό για να χαλαρώσουμε, για να το απολαμβάνουμε. Υπάρχει μια έκφραση στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ιταλία, που λέει τρώω σαν άνθρωπο. Που να τρώμε σαν άνθρωπο. Σαν άνθρωπο. Ένα άνθρωπο τρώει, καταρχήν τρώει καθιστά. Δηλαδή στην καρέκλα με το τραπέζι. Δεν τρώει στον δρόμο, ούτε στον καναπέ, βλέποντα τη τηλεόραση. Αυτό δημιουργεί, πιστεύω, εκτός από το ψυχολογικό στρες, δημιουργεί και ένα βλάβες σωματικές. Δεν είναι το σωστό τρόπος αυτό, να φας ό,τι βρίσκεις μπροστά ή στις 3 τη νύχτα ανοίγεις το ψυγείο, ό,τι βρίσκεις μέσα το δρόμο. Δύσκολο είναι να προγραμματιστεί αυτό, αλλά είναι μια συνήθεια. Να βρούμε τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα, όχι για να φάμε γιατί πεινάμε, για να απολαμβάνουμε το φαγητό, είναι και όπως να βάφουμε τα νίκια. Το αφαιρώνουμε στον αυτό μας και κυλάει διαφορετικό το χρόνο. Mm-hmm. Διαχειρίζεται διαφορετικά. Υπάρχει μάλλον μια διεθνής έτσι υπαρότρενση, την οποία τη διαβάζω σε περιοδικά lifestyle, για slow movements γενικά. Για αργές κινήσεις. Και μας παροτρύνει στο slow food, στο αργό φαγητό, μας παροτρύνει σε αργούς χρόνους, σε αντιδιαστολή με ό,τι μας παρότρινε, σε ό,τι μας παρότρινε το lifestyle τα προηγούμενα χρόνια. Επειδή ταξιδεύεις πολύ συχνά, έχεις δει να εξαπλώνεται έτσι αυτό το κίνημα και για ποιους λόγους νομίζεις ότι γίνεται? Εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Το slow food είναι μια οργάνωση, το οποίο ξεκίνησε στο 1986, επίσημα από το Παρίζι, προερχόταν από μια από ένα μοβιμέντο, από ένα κίνημα από την Ιταλία, από την Αρσιγκόλα. Το σκοπό αυτό το οργανισμό είναι
μια καλύτερη ζωή πιο αργά, ειδικά στο τραπέζι. Δηλαδή να φάμε με ένα slow time. Τέλος πάντων, να αφαιρώσουμε το χρόνο στο φαγητό μας, να μην πάμε στο fast food, δηλαδή να μην γεμίζουμε τις ανάγκες μας, τις μπαταρίες μας με τηγανιτές πατάτες, μαγιονέζες κτλ. Και αυτό εξπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Αν δείτε τα όπως είχε ξεκινήσει το lifestyle με το fast food, γυρνάμε πίσω, γυρνάμε στην παραδοσιακή κουζίνα, στο παραδοσιακό τραπέζι, το οποίο δίνει χρόνο και ευχάριστη στη ζωή μας. Αυτό εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Ξεκίνησε από την Ιταλία. Έχει φτάσει και στην Αμερική. Αυτό σημαίνει που ίσως τα αλλάξει κάτι. Ένας φίλος τηλεθεατής θέλει λίγο να μας παιδέψει. Βάζει ένα ζήτημα το οποίο λέει θέλω να το συζητήσουμε. Το χρήμα μειώνει το χρόνο και ο χρόνος μειώνει το χρήμα. Να το σκεφτούμε τώρα αυτό. Γιατί δεν μας το λέτε εσείς να τελειώνουμε, τι ακριβώς σημαίνει. Το χρήμα μειώνει το χρόνο. Μάλλον το κυνήγι για το χρήμα μειώνει τον ελεύθερο χρόνο μας. Ναι, σαφώς. Θέλει να βγάλει περισσότερα χρήματα. Αυτή η ανταγωνιστικότητα που είπαμε, κάνοντας και δύο επαγγέλματα και περισσότερα καμιά φορά, ξεχνάει τον Πλάτωνα που λέει ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί με ακρίβεια και με γνώση να κάνει ούτε δύο επαγγέλματα ούτε δύο τέχνες. Και εκεί προσπαθεί να βγάλει πολύ χρήμα, οπότε μειώνεται ο χρόνος. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που ισχύει είναι ότι όποιος έχει χρόνο δεν έχει χρήμα και όποιος έχει χρήμα δεν έχει χρόνο. Αυτά μαζί δεν πάνε πολύ εύκολα. Υπάρχουν και κάποιοι που έχουν και χρήμα και χρόνο. Δεν γίνεται με αυτό. Να μας πούμε τον τρόπο να το μάθουμε. Αυτό είναι το ιδανικό. Ο κ. Φερνικίδης λέει ότι πόσο αλήθεια είναι τελικά το σλόγγαν «Τρέχω όλη τη μέρα, μου αρέσει και τα προλαβαίνω όλα». Είναι λοιπόν κάποιοι που τους αρέσει αυτό το πράγμα. Τους αρέσει να τους συναντάς στον δρόμο και να τους δώσεις προσπάθεια και να τους λέει «Τρέχω». Να δίνουν την εντύπωση ότι συνεχώς έχουν να κάνουν δουλειά. Χτυπάει το κινητό. Ουσιαστικά στον απολογισμό της ημέρας ίσως κάνουν πολύ λιγότερα πράγματα από ό,τι κάνουν κάποιοι οι οποίοι κινούνται σε ήρεμους τόνους. Αυτοί όμως θέλουν να δίνουν τις εντύπωση και τους αρέσει ότι δεν προλαβαίνουν να κάνουν τίποτα ή τα προλαβαίνουν και μπράβο τους. Ναι. Τώρα βέβαια ίσως θα ήταν για κάποιον άλλον να απαντήσει τον συνάδελφο ψυχολόγο, αλλά έχω να πω ένα πράγμα, ότι μάλλον τρέχει από κάτι και ναι, φυσικά το προλαβαίνει όλα. άμα κυνηγάς να φύγεις από κάτι, σίγουρα όσο φεύγεις, αλλά υπάρχει όμως και μία αλήθεια. Ιδιαίτερα, γυρίζω εκεί που ξεκινήσαμε στην αρχή, όταν αυτό που κάνεις δεν είναι θέμα απλά βιοπορισμού, αλλά είναι και διασκέδαση ταυτόχρονα. Εγώ έχω την τύχη, και το λέω αυτό, είναι πράγματι τύχη αγαθή, ότι είμαι σε ένα επάγγελμα το οποίο το κάνω μόνο γιατί μ' αρέσει και το κάνω με μεγάλη αγάπη και με μεγάλη όρεξη, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι και χόμπι ταυτόχρονα, ας το πούμε έτσι, να μην, αλλά και δημιουργικότητα. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, παραδείγματος χάρη, άνθρωποι που βγάζουν χρήματα γράφοντας ποίηματα. Λίγο δύσκολα, αλλά οπωσδήποτε ζωγραφίζοντας π.χ. Έτσι, υπάρχουν Έλληνες ζωγράφοι, οι οποίοι βγάζουν πολύ καλά λεφτά ζωγραφίζοντας. Ελάχιστα. Ελάχιστα, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν. Εγώ λέω ότι υπάρχουν αυτοί. Και το ερώτημα είναι σε αυτούς πώς τους κρίνουμε. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι λίγο πιο χαλαρά, ας το πούμε έτσι. Και όντως δεν μπορεί κανένας να κρίνει αυτές τις περιπτώσεις. Πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να καταλήξω ότι όσο πιο δημιουργικό είναι αυτό που κάνουμε και το αισθανόμαστε ότι μας εκφράζει, γιατί η δημιουργία που δεν σε εκφράζει δεν λέει τίποτα. Μπορεί να φτιάχνεις, εγώ παραδείγματος χάρη, να δουλεύω μπροστά σε μια μηχανή και να βγάζω παπούτσια, ξέρω εγώ. Εάν αυτό το πράγμα δεν το κάνω επειδή μου αρέσει, δεν παίζει και μεγάλο ρόλο. Θα το κάνω σε μια δουλειά και φυσικά θα έχω πολιτικό θέμα εάν το 8ωρο έρθει η εργασία και με το πει 12ωρο. Εμένα όμως στη δουλειά μου, όταν ξεκινήσω π.χ. μια μελέτη, έχω ένα πείραμα και πρέπει να μείνω 36 ώρες επάνω για να το φέρω εις πέρας, δεν έχει νόημα. Θα κάτσω και 36 και 48. Και να θέλουν να με βγάλουν έξω, θα πρέπει να με βγάλουν. Δεν θα φύγω από μόνος μου. Επομένως, εκεί είναι μια σημαντική διαφορά.
Συγγνώμη, να κάνω μία ερώτηση. Παίρνοντας αφορμή από την ερώτηση του τηλεθεατή. Θέλω να δεις τον ψυχολόγο της παρέας μας. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι όλη τη μέρα τρέχουν γιατί όντως πρέπει να τρέξουν και είναι σε μια εγρήγορση. Και όταν έχουν λίγο ελεύθερο χρόνο, π.χ. την Κυριακή, δεν ξέρουν να διαχειριστούν ελεύθερο του χρόνο. Και μπορώ να πάρω προσωπικό παράδειγμα από μένα. Όταν έρχεται η Κυριακή που είναι ανεκμετάλλευτη, δεν έχω κάτι να κάνω, προσπαθώ να κάνω πράγματα έτσι ώστε να καλύψω αυτή μου την εγρήγορση την καθημερινή. Θέλω δηλαδή ο ρυθμός μου να συνεχιστεί μέχρι και αυτή τη μέρα. Νομίζω ότι θα μπορούσες πολύ απλά να κάτσεις και να σκεφτείς, να ιεραρχήσεις τι είναι σημαντικό για σένα και, αυτά τα οποία είναι σημαντικά για σένα να αφιερώσεις χρόνο. Είναι ένα στίγμα όμως αυτό της εποχής ότι ο άνθρωπος και ακόμα και στον ελεύθερο του χρόνου θέλει να συνεχίσει να τρέχει. Μα βέβαια, αποκεκτημένη ταχύτητα. Υπάρχει αυτή έτσι μια ατέρμονη τάση να τρέχουμε και μάλιστα χωρίς νόημα πολλές φορές. Και για αυτούς τους ανθρώπους που δηλώνουν ότι τρέχουν όλη την ημέρα, θα ήθελα πάρα πολύ να τους ρωτήσω αν μπορούν να ανεχτούν να μείνουν με τον εαυτό τους για μια ολόκληρη ώρα, μόνο για περισυλλογή, χωρίς να κάνουν κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Mm-hmm. Αν μπορούν να ανεχτούν ο καθένας από εμάς, δεν εξαιρούμε και τους εαυτούς μας, αν μπορούμε να ανεχτούμε την ύπαρξή μας. Κάτι τελευταίο, μια παρατήρηση γενική των τηλεθεατών και δική μου. Οι Θεσσαλονικείς και εμείς όπως όλοι παραπονόμαστε ότι δεν έχουμε χρόνο, ότι έχουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις και από την άλλη κατηγορούμαστε ή μας ζηλεύουν οι υπόλοιποι γιατί είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν πιο χαλαρά, με παχύτο λάμδα. Ότι είμαστε άνθρωποι του καφέ, ζούμε σε μια πολύ μεγάλη καφεδούπολη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση, ιδίως από τους φίλους μας τους Αθηναίους, οι οποίοι λένε ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν χρόνο πάρα πολύ και τον αφιερώνουν έτσι στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Είναι έτσι? Εγώ διαφωνώ. Πιστεύω ότι και οι Θεσσαλονικείς δουλεύουν πάρα πολύ. Απλά οι Θεσσαλονικείς, επειδή έχουν τα καφέ ή τα ωραία εστιατόρια σε χρόνο αναπνοής από τη δουλειά τους, αντί να κάτσουν να πιούν ένα καφέ με τους συναδέλφους, θα κάνουν τη δουλειά τους, θα τελειώσουν, θα πάνε μια ώρα, θα πιούν ένα καφέ. Οι Αθηναίοι το κάνουν αυτό, γιατί ήμουν κάποιους μήνες στην Αθήνα και δούλευα εκεί. Αλλά τα κάνουν όλα στη δουλειά. Και περισσότερο λένε ότι δουλεύουν όλη την ημέρα, χωρίς να είναι περισσότερο από εδώ και από Θεσσαλονικείς. Ίσα-ίσα που γεμίσουμε τις μπαταρίες μας με τη μία ώρα που θα κάνουμε μία βόλτα. Να δούμε πέντε φίλους. Εγώ πιστεύω ότι έτσι γεμίζουμε τις μπαταρίες και μπορεί να γινόμαστε και περισσότερο αποδοτικοί. Εμένα ένα πράγμα με προβληματίζει και δεν έχει να κάνει με Θεσσαλονικείς ή Αθηναίους, ότι σε όλο αυτό το χρόνο, κάθε μέρα προσπαθούμε να επιμηκύνουμε την ημέρα. Που δεν επιμηκύνεται, πάει, είναι 24 ώρες. Προσπαθώντας όμως να επιμηκύνουμε την ημέρα και να κάνουμε πολλά πράγματα, χάνουμε από το συνολικό μας χρόνο. Γιατί για να επιμηκύνουμε το χρόνο ζωής του αυτοκινήτου μας, του δίνουμε το χρόνο για να το πάμε για σέρβις, του βάζουμε τα καλύτερα λάδια, δεν του βάζουμε ό,τι να είναι όποτε θυμηθούμε στον δρόμο. Βάζουμε καλή βενζίνη. Στον εαυτό μας δεν το κάνουμε αυτό. Το έχουμε ξεχάσει, το έχουμε χάσει. Και πιστεύω ότι τελικά έτσι χάνουμε από το συνολικό μας χρόνο. Αυτό που οι γιατροί μας τα λένε καλύτερα. Κατά τον Αϊνστάιν, στη θεωρία της σχετικότητας, υπάρχει και τύπος που δίνει τη διαστολή του χρόνου. Μη στεναχωριέστε. Είπε η συνομιλήτρια μου ότι τις Κυριακές, όταν ξαπλώνουμε, θα μπορούσαμε μία ώρα, μισή ώρα, θα επανέλθω πάλι στο ίδιο θέμα, όλοι μας να μπορέσουμε να κάνουμε μια επίσκεψη σε διάφορα ιδρύματα, όπως και στον Άγιο Στυλιανό, να γίνουν εθελοντές και βασικά θα δούνε τι αγάπη και τι θάρρος και τι διάθεση θα έχουν και δεν θα νιώθουν. Γιατί καταλαβαίνω εγώ τώρα από όλη αυτή τη συζήτηση μεταδόθηκε κάποιο στρες, κάποιο άγχος, ότι δεν προλαβαίνουμε τίποτε. Προς Θεού, όλα μπορούμε να τα προλάβουμε. Και πάλι στο ίδιο συμπέρασμα, μόνο με αγάπη. Να σας πω κάτι, για να μην μεταδώσουμε κανένα άγχος και να το εισπράξω εγώ, να σας πω ότι το μόνο πράγμα που δεν προλαβαίνουμε είναι να κάνουμε άλλη ερώτηση, διότι τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής. Όλα τα υπόλοιπα μια χαρά τα προλαβαίνουμε και νομίζω ότι η κουβέντα. Να ευχαριστήσω και τον σύζυγό μου και την οικογένειά μου που με συμπαραστέκεται σε αυτό το έργο, αλλά και στους τηλεθεατές, όποιος μπορεί. Και θέλει, ας γίνει εθελοντής και θα με θυμηθεί. Μόνο αυτό. Εσείς θα μου είχατε άγχος, κάνετε και τον επίλογο της εκπομπής. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους. Νομίζω ότι ήταν ουσιαστικά. Αυτά που είπαμε. Και επειδή μια κοινωνική εκπομπή, τουλάχιστον στη σύγχρονη τηλεόραση, δεν νοείται χωρίς μια προσωπική μαρτυρία, για να δικαιολογήσω και το κοινωνική εκπομπή στο κλειδί, να πω μια δική μου. Πριν από λίγο καιρό, επισκέφθηκα ένα γυναικείο μοναστήρι, γυρίζοντας εκεί σε μια περιοχή. Μας υποδέχτηκε η ηγουμένη, η οποία μας υποδέχτηκε με μια ερώτηση.
ποιο νομίζετε ότι είναι το πιο σπουδαίο δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Και στις απαντήσεις, η Καινή Διαθήκη, η μετάνοια, η Σταύρωση, η απάντηση ήταν όχι. Ο χρόνος, μας είπε, είναι το σημαντικότερο αγαθό που μας έχει δωρήσει ο Θεός. Είναι μια κλεψίδρα που γυρνά ανάποδα. Το θέμα είναι τι θα κάνετε με την άμμο. Ως την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, μην κλειδώνεστε. Τελευταίο κομμάτι χαλβά του μακεδονικού. Για φαντάσου. Μακεδονικός χαλβάς. Από γενιά σε γενιά. Πρώτος. Για να δούμε τώρα αυτό. Ποιος θα το φάει. Ένας κόσμος που φτιάχτηκε για να σε ξεσηκώσει. Ετοιμάσου, ό,τι κι αν έχεις φανταστεί, στο Village World θα το ξεπεράσεις. Στο Mediterranean Cosmos Θεσσαλονίκης. Κάθε Κυριακή κυκλοφορούμε με μπλε. Το πανόραμα αγγελιών στη Μακεδονία της Κυριακής είναι μπλε. Βρείτε στο πιο ενημερωμένο ένθετο μικρών αγγελιών χιλιάδες αγγελίες για κατοικίες, οικόπεδα, επαγγελματικούς χώρους και πολλές ακόμη ευκαιρίες. Ανανεωμένο πανόραμα αγγελιών σε μπλε σελίδες. Κυκλοφορεί μαζί με τη Μακεδονία της Κυριακής. Δήμος Θεσσαλονίκης. Αντιδημαρχία Καθαριότητας. Η καθαριότητα είναι υπόθεση όλων μας. Εμείς, οι άνθρωποι του Δήμου Θεσσαλονίκης, δουλεύουμε καθημερινά και εντατικά για την καθαριότητα της πόλης μας. Περισυλλέγουμε τα απορρίμματα 365 ημέρες το χρόνο, χωρίς διακοπή, σε συγκεκριμένες ώρες, σύμφωνα με το πρόγραμμα που σας έχει ανακοινωθεί. Δήμος Θεσσαλονίκης. Όμορφη και καθαρή Θεσσαλονίκη. Ευθύνη όλων μας. Για έκτη συνεχή τηλεοπτική χρονιά. Με συνέπεια και αποφασιστικότητα. Δίνουμε τη μάχη για την πρωινή ενημέρωσή σας. Με πίστη στις αρχές της διοντολογίας. Crazy girl. Αυτό γίνεται κάθε μεσημέρι. Κάθε μεσημέρι στις 12, αυτό γίνεται. Crazy girl.